Αλλαγές φαίνεται πως υπήρξαν στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία διαχειριστικής έργων στήριξης μέσω μαζικής ενημέρωσης, Δεσμός Ανατολική Μακεδονία Θράκη, από τις διοικήσεις των επιμελητηρίων της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπως μάλιστα επισημαίνουν σε σχετική τους επιστολή οι πρόεδροι των επιμελητηρίων της περιφέρειας. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, οι ίδιοι διέκριναν τις λειτουργίες στην εταιρεία που έθετα σε κίνδυνο, όπως αναφέρουν το σκοπό της, χωρίς ευθύνη δική τους λόγω έλλειψης συνεργασίας με την πρόεδρο, και έτσι για να διαφυλάξουν την ομαλή λειτουργία της προέβησαν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Προς αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων, σε Γενική Συνέλευση των Εταίρων αποφασίστηκε να οριστεί προσωρινός πρόεδρος της εταιρείας ο κύριος Αντώνιος Φραντζής. Ο Δεσμός ΑΕ είναι μια εταιρεία μη κερδοσκοπική αστική εταιρεία, η οποία από το 1996, εδώ και 24 χρόνια, τρέχει προγράμματα μικρομεσαίων επιχειρήσεων και γενικότερα για τις επιχειρήσεις γενική επιχειρηματικότητα και μια σειρά από ευρωπαϊκά προγράμματα. Να ενημερώσουμε το κοινό μας ότι τέτοιες δομές σε όλη την Ελλάδα είναι 7. Τις υπόλοιπες 6 την πλειοψηφία έχουν τα επιμελητήρια. Στη συγκεκριμένη εδώ τη δική μας, μέχρι πρότινος την πλειοψηφία είχε η περιφέρεια, και μάλιστα λέω μέχρι πρότινος γιατί τις τελευταίες εξελίξεις, λόγω μη καταβολής μιας τάξης του κεφαλαίου, υπερπηδήσαν τα επιμελητήρια την κεφαλαιακή τους, αν θέλετε, ισομέρεια που έχουν μεταξύ η περιφέρεια και τα επιμελητήρια. Έτσι λοιπόν, μετέπειτα, αν θέλετε, που εμείς 24 χρόνια είχαμε μια αγαστή συνεργασία, πάντοτε η περιφέρεια βάζει τον πρόεδρο και τα επιμελητήρια τον αντιπρόεδρο. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα, όπως και σε αυτή τη διοίκηση δεν είχαμε κανένα πρόβλημα, με την συγκεκριμένη πρόεδρο, την κυρία Νίδο Κατερίνα, την οποία τον Νοέμβριο την ψηφίσαμε για τα επιμελητήρια και μάλιστα βγήκε υπαψηφή πρόεδρο. Σε κάποιες αλλαγές για τη λειτουργία, αν θέλετε, και δεν θα μείνω εγώ στο θέμα του Γενικού Διευθυντή, γιατί αυτό είναι ένα θέμα διοικητικό, το λύσουμε στα Διοικητικά Συμβούλια. Έκανε κάποιες αλλαγές, αν θέλετε, και κάποιες αποφάσεις, οι οποίες πιθανότατα να κινδύνευε, αν θέλετε, η ομαλή λειτουργία της εταιρείας. Ωστόσο, το ζήτημα φαίνεται πως κάπου κολλάει, καθώς δεν φαίνεται να είναι γνωστό το ποιος κατέχει την πλειοψηφία της συγκεκριμένης μη κερδοσκοπικής εταιρείας διαχειριστικής έργων στήριξης, με τον κύριο Τοψίδη ωστόσο να επισημαίνει πως τα επιμελητήρια κατέχουν την πλειοψηφία. Αυτή τη στιγμή την πλειοψηφία τα έχουν τα επιμελητήρια. Το δεύτερο ερώτημά του, αν τα επιμελητήρια είναι συμπληρωμένα, τα επιμελητήρια πάντοτε είχαν μια αγαστή συνεργασία, όλοι οι πρόεδροι, πάντοτε για το κοινό καλό, πάντοτε με προτεραιότητά μας το επιχειρήν. Αξίζει να σημειωθεί πως δεν υπάρχει καμία απάντηση από πλευράς της περιφέρειας, ενώ αναμένεται απάντηση τις επόμενες ημέρες.